Καλό μεσημέρι, Σοκράτη. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Σοκράτη. Η Τράπεζα Κύπρου, λοιπόν, μιλία κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε σήμερα πως ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής John Patrick Hourigan ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την θέση του στο τέλος του καλοκαιριού. Η απόφαση του κύριου Hourigan οφείλεται καθαρά σε προσωπικούς λόγους και ο ίδιος προσβλέπει στην επιστροφή του στην Ιρλανδία για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Μάλιστα, έχει ενημερώσει την Τράπεζα πως δεν έχει αποδεχθεί άλλη θέση εργασίας σε άλλο οργανισμό. Ο κύριος Hourigan, που έπιασε επισήμως δουλειά στο συγκρότημα στις 22 Οκτωβρίου του 2013, κατά την αποχώρησή του από την τράπεζα, θα έχει συμπληρώσει σχεδόν 2 χρόνια στην Κύπρο και θα έχει ηγηθεί της τράπεζας κατά την διάρκεια ενός εξαιρετικά δύσκολου κεφαλαίου της μακράς της ιστορίας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συγκροτήματος. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση η Εμιλία. Σήμερα η τράπεζα είναι σε πολύ καλύτερη θέση να εξυπηρετήσει τους πελάτες της, να προσφέρει ευκαιρίες στους υπαλλήλους της και να αυξήσει τις αποδόσεις στους μετόχους της. Η τράπεζα έχει ξεκάθαρη στρατηγική για να ακολουθήσει. Η συγχώνευση με τη Λαϊκή Τράπεζα έχει ολοκληρωθεί. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στη μείωση στην αποξένωση ενεργητικών και τη μείωση του ρίσκου στο εξωτερικό. Η καταθετική βάση έχει σταθεροποιηθεί και η τράπεζα έχει ήδη αρχίσει να σημειώνει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των πελατών της. Η χρηματοδότηση από τον ΕΛΑ επίσης έχει μειωθεί δραματικά και η τράπεζα έχει αυξήσει τα κεφάλαιά της κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ με νέους επενδυτές, κάτι που την έχει καταστήσει μία από τις πιο υψηλά κεφαλοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη. Όσον αφορά στην επόμενη μέρα, η τράπεζα σημειώνει ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν κάτω από μια ισχυρή διοικητική ομάδα που θα λειτουργήσει κάτω από την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για το καλό συνόμενο συμφέρον των καταθετών και δανειζομένων της τράπεζας, αλλά και προς όφελος της κυπριακής οικονομίας στο σύνολό της. Ο διάδοχος του κ. Hourigan προσθέτει θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνο. Στο μεταξύ, Εμιλία, σε δήλωσή του προς το προσωπικό της τράπεζας, ο κ. Hourigan εμφανίστηκε περήφανος που έγινε μέλος της οικογένειας της Τράπεζας Κύπρου και που ηγήθηκε της προσπάθειας σε αυτό το δύσκολο κεφάλαιο αποκατάστασης της τράπεζας. Αυτά λοιπόν στο προσκήνιο. Και αν θες, αυτή τα περί προσωπικών λόγων αναφέρονται στις ανακοινώσεις της Τράπεζας Κύπρου και στα όσα ο κύριος Hourigan θέλει να μεταδώσει προς τα έξω. Εμείς έχουμε παρασκήνιο όμως, Μάριε, για το τι ακριβώς συνέβη και οδηγηθήκαμε στη σημερινή μέρα, στην παράτηση βόμβα του John Hourigan από την Τράπεζα Κύπρου. Ναι, να πούμε ότι το πρωί είχαμε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, παρουσία και του Πρόεδρου του συγκροτήματος Γιώζεφα Άκερμαν, αλλά και του Αντιπροέδρου και μεγαλύτερου μετόχου της Τράπεζας, Γουίλπουρν Ρος. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, λοιπόν, ο κ. Hourigan εξέφρασε χθες το απόγευμα την πρόθεσή του να υποβάλει σήμερα το πρωί την παραίτησή του σε στελέχη της τράπεζας. Η πρόθεση του Ιρλανδού, να πούμε ότι έπεσε ως κεραυνός εν εθρία. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα, καταβλήθηκαν, όπως είμαστε σε θέση να πληροφορηθούμε, και έντονες προσπάθειες ούτως ώστε αυτός να μεταπιστεί, κάτι το οποίο δεν έγινε. Παρουσιάστηκε ανένδοτος, όπως πληροφορούμαστε, επιμένοντας τους προσωπικούς λόγους που είπε στην αρχή και για τους οποίους, όπως είπε, οφείλεται αποκλειστικά ο λόγος της παραίτησής του. Μάλιστα, τα στελέχη της τράπεζας που συνομίλησαν μαζί του του έδωσαν και ισχυρά κίνητρα για να παραμείνει στην θέση του, κάτι το οποίο δεν έγινε. Τώρα, συνομιλώντας με αξιωματούχο, με ανώτατο αξιωματούχο της τράπεζας, ανώτατο στέλεχος της τράπεζας, μας λέχθηκε ότι είναι αρκετά νωρίς, είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος θα είναι ο διάδοχος του κυρίου Hourigan στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, ο κύριος Hourigan για ακόμη 4 μήνες θα παραμείνει στην θέση του, πράγμα που δίνει και την ευχέρεια στην τράπεζα να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Έχουμε δηλώσεις, Σοκράτη, και από τον κύριο Hourigan. Ακριβώς. Και από τον κύριο Άκερμαν, και έχουμε γενικότερα και το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, αν θες, στην τράπεζα μετά τη σημερινή εξέλιξη. Ακριβώς, Μιλία, ο κύριος John Patrick Hourigan απίφθινε δήλωση προς το προσωπικό και σημείωσε ότι για μένα αποτελεί τιμή να εργάζομαι με τόσους ταλαντούχους ανθρώπους και να διαδραματίσουμε μαζί ένα σημαντικό ρόλο για τη δημιουργία των θεμελιών για μια καλύτερη τράπεζα που να εξυπηρετεί καλύτερα την κυπριακή οικονομία σήμερα και στο μέλλον.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου, ο Δόκτωρ Τζόζεφ Άκερμαν, εξέφρασε σε γραπτή ανακοίνωση τις ευχαριστίες και την εκτίμησή του για την αξιόλογη πρόοδο που καταγράφηκε κάτω από την ηγεσία του Τζον Χούριγκαν. Όπως αναφέρει, αφήνει πίσω του μια ισχυρή διευθυντική ομάδα και μια τράπεζα που βρίσκεται σε μια όλο και καλύτερα οικονομική κατάσταση με πλήρη επαναφορά της εμπιστοσύνης των υπαλλήλων, των επενδυτών και των πελατών. Του ευχόμαστε όλο το καλύτερο στα μελλοντικά του σχέδια και προσδοκούμε στη συνέχιση της στενής μας συνεργασίας στους επόμενους μήνες. Να πούμε τέλος, Εμιλία, ότι ο Τζον Χούριγκαν σε παλαιότερες δηλώσεις είχε αναφέρει ότι θα εργαστεί στην τράπεζα από 3 μέχρι 5 χρόνια ώστε να φέρει εις πέρας την αποστολή που τον αντέθηκε. Ενώ είμαστε σχεδόν 2 ούτε. Ακριβώς, και με βάση την τελευταία πληροφόρηση, το συμβόλαιο που είχε ο κύριος Χούριγκαν ολοκληρωνόταν τον Νοέμβριο του 2016. Μάλιστα. Μάρια. Ναι, να πούμε επίσης ότι ο κύριος Χούριγκαν ήταν παρόν και στην συνεδρία το πρωί που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Εκεί ξέφρασε τους ίδιους λόγους, επιμένοντας ότι οι λόγοι που τον οδηγούν στην παρέτηση είναι καθαρά οικογενειακοί. Μάλιστα, όπως είπε, χαρακτηριστικά θα παραμείνει μέχρι τέλος Αυγούστου στην θέση του. Το διάστημα του καλοκαιριού, τους καλοκαιρινούς μήνες, θα βρίσκεται στην Κύπρο η οικογένειά του και μετά, όπως είπε, δικαιολογώντας ίσως και τους λόγους τους οποίους έβαλε μπροστά δικαιολογώντας και την παρέτησή του, θα αναχωρήσει μαζί με την οικογένειά του για την Ιρλανδία. Και είναι σαφές ότι θα έχουμε πλέον ραγδαίες εξελίξεις στην Τράπεζα Κύπρου, δεν είναι, Σουκράτη? Ακριβώς, Εμιλία. Η Τράπεζα Κύπρου έχει αρκετές προκλήσεις να αντιμετωπίσει ενώπιον της. Τέθηκε πλέον και σε εφαρμογή η νομοθεσία για τις εκποιήσεις. Ο στόχος της Τράπεζας είναι η περαιτέρω μείωση τόσο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όσο και η περαιτέρω μείωση του ΕΛΑ, ο οποίος, ΕΛΑ να σημειώσουμε, μειώθηκε κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ υπό την αιγυσία του Τζον Πάτρικ Χούριγκαν. Και επίσης είναι και το θέμα της πώλησης της ιατρικής της Τράπεζας Κύπρου στη Ρωσία, της Uniastro, που με βάση τις τελευταίες πληροφορίες ήδη η τράπεζα έχει ενώπιον της 7 προτάσεις από υποψήφιους επενδυτές. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, συνάδελφοι. Καλό